Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, την παραβολή των ταλάντων εκθέτει παρουσιάζει παραστατικά και ανάγλυφα τα αποτελέσματα της μη συγχωρήσεως όλων εκείνων που οι άλλοι άνθρωποι μας έκαναν. Δηλαδή, όταν δεν συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά εκείνους που μας έκαναν κάποιο κακό, οποιοδήποτε. Η παραβολή. Ένας βασιλιάς στο Ευαγγέλιο λέει, ο Κύριος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του, εμάς τους ανθρώπους. Μεταξύ λοιπόν των άλλων παρουσιάστηκε και ένας δούλος που χρεωστούσε στον Κύριό του τον βασιλέα 1,000,000 τάλαντα, ένα αμύθιτο ποσό. Ο δούλος φυσικά δεν είχε να εξοφλήσει αυτό το τεράστιο ποσό. Τότε ο Κύριός του, το αφεντικό του, διέταξε να πουληθούν ό,τι είχε. Και δεν είχε ακόμα και η γυναίκα του και τα παιδιά του για να εξοφληθεί το χρέος. Ο δούλος, βλέποντας ότι καταστρέφεται πλέον και διαπαντός, χωρίς καμιά ελπίδα εξοφλήσεως του χρέους, έπεσε στα πόδια του Κυρίου του και τον παρακαλούσε να μακροθυμήσει και να τον συγχωρήσει και θα προσπαθήσει να αποδώσει το οφειλόμενο ποσό, όπως κάνουμε και όλοι όταν χρειαστούμε και δεν έχουμε, να το δώσουμε. Ο Κύριος του δούλου εκείνου, όταν είδε τη συντριβή του, όταν άκουσε τα παρακάλια του και τις μεγαλόστομες υποσχέσεις του, τον σπλαχνίστηκε, τον λυπήθηκε και του χάρισε το χρέος. Όλο το τεράστιο χρέος το έδιζε. Ήταν στην εξουσία του. Ήταν πλούσιος και μπορούσε να το κάνει. Όταν ο δούλος εκείνος έφυγε από τα ανάκτορα του βασιλέως, κατά σύμπτωση συνάντησε ένα σύνδουλό του, ένα συνάδελφό του, που του χρειαστούσε μόνο 100 δινάρια. Δηλαδή, ένα τυποτένιο μηδαμινό ποσό, περίπου σημερινές 100 δραχμές. Τον κράτησε και τον έπνιγε. Λέει ο Κύριος, λέγοντάς του, απόδοσμη, χωρίς αναβολή, ό,τι μου οφείλεις. Δώσ' μου αυτά που με χρωστάζει. Ο σύμβουλος έπεσε στα πόδια του και άρχισε να τον παρακαλεί ακριβώς με τις ίδιες λέξεις που παρακάλεσε αυτός τον βασιλέα
να μακροθυμήσει για λίγο και θα του δώσει το φιλόμενο μικρό ποσό. Εκείνος όμως όχι μόνον δεν μακροθύμησε το σύντολό του, όχι μόνον δεν συγχώρεσε, όχι μόνον δεν του έδωσε προθεσμία, όχι μόνον δεν τον σπλαχνίστηκε, αφού ήταν ένα τόσο μικρό ποσό και ήταν ένας απλός φτωχός άνθρωπος αυτός ο συντουλός του, ο συναδελφός του, αλλά από ασπλαχνία τον έβαλε στη φυλακή ωσότου δώσει τις 100 δραχμές. Όταν οι άλλοι σύντουλοι, οι συνάδελφοι είδαν αυτά που έγιναν, όταν είδαν αυτά που ο δούλος έκαμε στον σύντουλό τους, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Κύριος τους μόλις προλίγου του είχε χαρίσει το τεράστιο ποσό που χρεωστούσε, λυπήθηκαν πολύ. Και ένα τόσο σοβαρό γεγονός δεν μπορούσαν να το παρατρέξουν, να το αφήσουν να περάσει έτσι. Παρουσιάστηκαν μπροστά στον βασιλέα και του διηγήθηκαν με ακρίβεια αλλά και με πόνο ψυχής όλα τα συμβάντα, τα τόσο θλιβερά αυτών των δύο συντούλων τους. Τότε ο Κύριος εκάλεσε το δούλο εκείνο, τον αχάριστο, που του είχε χαρίσει το χρέος και του είπε: «Δούλε πονηρέ, δούλε αχάριστε και σκληρέ, εγώ σου χάρισα όλο το τεράστιο εκείνο χρέος σου μόνο και μόνο γιατί με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς, δεν να λυπηθείς, να ελεήσεις, να συγχωρήσεις τον σύνδουλό σου, τον φίλο σου, το φτωχό αυτόν άνθρωπο, όπως και εγώ ο Κύριος σου ελέησα και συγχώρησα εσένα. Ανακαλώ το χαριστήριο γράμμα, παίρνω πίσω την εξόφληση, μια και φάνηκες τόσο αχάριστος. Η θέση σου είναι τώρα στη φυλακή, εφόσον δεν έχεις να το πληρώσεις, στη φυλακή. Οι βασανιστές θα σε βασανίζουν ωσότου αποδώσεις το οφειλόμενο ποσό και εξοφλήσεις το χρέος σου», δηλαδή αιώνια. Συμπέρασμα της παραβολής. «Έτσι, λέει ο Κύριος, και ο πατέρας μου, ο Επουράνιος, θα μετεχειριστεί και σας. Τα ίδια θα πάθετε και όλοι σας εσείς που δεν θελήσατε με την καρδιά σας να συγχωρήσετε τον αδελφό σας για όλα τα φτεξίματά του, για όλα όσα κακά σας έκαμε». Το συμπέρασμα τούτο, η προειδοποίηση αυτή του Κυρίου, το φοβερό, τελικό και ανεπανόρθωτο κατάντημα κάθε χριστιανού που δεν θέλησε να συγχωρήσει, η αιώνια καταδίκη του θα πρέπει να μας βάλει όχι απλώς
σε έννοια, σε σκέψη, αλλά και σε φόβο και σε τρόμο, σε αγωνία, αγώνα εναντίον της νησικακίας, αγώνα εναντίον της εχθρότητος, εναντίον της εκδικητικότητας. Τι θα υπούμε, τι θα απολογηθούμε κατά τη μεγάλη και φοβερή εκείνη ημέρα της κρίσεως, όταν βίβλοι ανοιγήσονται, όταν θα ανοιχθούν και θα κριθούμε εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα ημών, όταν όλα αυτά τα μικροπράγματα του κόσμου τούτου, για τα οποία εκδικούμεθα και μαλώνουμε, τα οποία θα έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, όταν δεν θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν να τα διορθώσουμε, όταν τα χρήματα, τα κτήματα, οι αξιοπρέπειες, οι προσβολές, οι υποτιμήσεις εντός εισαγωγικών και τα παρόμοια θα έχουν περάσει, όταν τα δικά μας πτέσματα θα είναι ολόκληροι τόμοι, ολόκληρα πολυσέλιδα βιβλία, ολόκληρη βιβλιοθήκη, τον άλλον σε μας μια μικρή σελίδα ή έστω λίγες σελίδες, πώς ο Θεός θα διαγράψει όλους τους τόμους με τα δικά μας αμαρτήματα, όταν εμείς δεν θελήσαμε μια μόνο σελίδα να διαγράψουμε τον αδελφό μας τα πτέσματα. Το οποιοδήποτε κακό που μας έκαμε ο άλλος, ο γείτονας, ο αδελφός, ο συνεργάτης, ο οποιοσδήποτε συγγενής, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο μας φαίνεται. Είναι πεπερασμένο, δηλαδή, και σε όλη τη ζωή να διαρκέσει θα περάσει κάποια μέρα. Δεν έχει αιώνια ισχύ και δύναμη και ύπαρξη. Το κακό όμως που κάνουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας, όταν δεν συγχωρούμε, είναι χωρίς τέλος. Έχει αιώνια ισχύ. Θα τιμωρούμεθα αιώνια. Έχουμε λοιπόν να διαλέξουμε μεταξύ δύο κακών. Εκείνου που ο άλλος μας κάνει και που είναι παροδικό, και εκείνου που κάνουμε στον εαυτό μας όταν δεν συγχωρούμε, που είναι αιώνιο. Τώρα, ποιος λογικός άνθρωπος θέλει το κακό του και μάλιστα το αιώνιο? Ξέρουμε ότι οι παρανοϊκοί, αυτοί που έχουν πρόβλημα στο μυαλό τους, οι αξιολείπητοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τις φρένες τους, που κόβουν τα γυαλιά με τα χέρια τους, πατούν σε αναμένα κάρφωνα, αυτοτραυματίζονται, αυτοκτονούν και τόσα άλλα. Ωστόσο, κανείς λογικός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εάν λοιπόν τα μικρότερα αυτά
δεν τα κάνουμε, διότι δεν τα βρίσκουμε λογικά, θα κάνουμε τα απείρως μεγαλύτερα κακά στον εαυτόν μας. Θα τον καταδικάσουμε ήδη στο αιώνιο σκοτάδι και θα τον στείλουμε να κάνει συντροφιά με τους δαίμονες, μόνο και μόνο γιατί δεν θελήσαμε να διαγράψουμε τα μικροπράγματα που μας έκαναν οι άλλοι. Θα κάνουμε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Πού είναι όλες οι προηγούμενες γενναίες μέσα στις οποίες ήσαν και οι άνθρωποι που έφυγαν από εδώ για πάντα χωρίς να συγχωρήσουν? Τι κέρδισαν οι άνθρωποι αυτοί με την ασυγχωρησία που έδωσαν στους άλλους? Δεν θα έχουν τώρα πια μετανιώσει πικρά, χωρίς ωφέλεια και χωρίς διόρθωση? Βεβαίως. Εάν ένας δεν τα πιστεύει αυτά, είναι φυσικά ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει. Ένας όμως που λέει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύει στο Θεό και στο Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να του λείπει το κόκκινο μολύβι. Τι θα πει αυτό? Στα επίσημα βιβλία οι διαγραφές γίνονται με κόκκινο μολύβι. Με αυτό το μολύβι θα διαγράψει από σήμερα κάθε φταίξιμο του αδελφού του, αυτός που θέλει να λέγεται χριστιανός ορθόδοξος. Και αδελφός του είναι κάθε άνθρωπος, γνωστός ή άγνωστος, ορθόδοξος και μη. Το μολύβι αυτό θα του χρησιμεύσει όταν πλέον φύγει από τον κόσμο αυτό, σαν κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Δηλαδή, εάν δεν διαγράψει με αυτό το μολύβι το κόκκινο, δεν μπορεί να ανοίξει τον παράδεισο. Θα βάλει το μολύβι το κόκκινο στην κλειδαριά του της πόρτας του παραδείσου και θα ανοίξει. Με το να πει «Θεός συγχωρέσαι» και κάνοντας προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο, ο παράδεισος άνοιξε. Οι πέντε μωρές παρθένες χτύπαγαν άδικα την πόρτα του παραδείσου τη νύχτα εκείνη. Έμειναν έξω στο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί δεν είχαν δείξει συμπάθεια και συγχωρητικότητα. Δεν είχαν ούτε λάδι που μαλακώνει τις πληγές, ούτε κόκκινο μολύβι που σβήνει τα πτέσματα των άλλων και ανοίγει τον Ιφώνα, ανοίγει τον Παράδεισο, ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ. Ναι, έμειναν έξω δυστυχώς. Και έξω ήταν σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι, κόλαση. Ήταν νύχτα ασέλινη, χωρίς φεγγάρι. Παγερή νύχτα, χωρίς θερμότητα. Οι φρόνιμες όμως, αυτές που είχαν σόφρονα νου και σκέψη και κυβέρνηση, μπήκανε στον Ιμφώνα. Μπήκαν στον Παράδεισο και στην αιώνια ζωή του φωτός. Είχανε λάβει, είχανε την καλοσύνη, την αγάπη που δεν εκδικείται.
αλλά συγχωρεί όλους για όλα. Από μας εξαρτάται να καθορίσουμε από τώρα τη θέση μας. Από μας εξαρτάται εάν θα μπούμε στον υφώνα με τις φρόνιμες γυναίκες ή θα μείνουμε έξω στο σκοτάδι της παγεράς νύχτας με τις μωρές. Εφόσον ακόμη βρισκόμεθα στη ζωή αυτή, εφόσον η αυλαία του θεάτρου, του παρόντος κόσμου δεν έπεσε και το νήμα της ζωής μας δεν κόπηκε, μπορούμε να συγχωρήσουμε. Μπορούμε να πάρουμε την ηρωική απόφαση να αφήμε τις οφειλέτες ημών κατά την Κυριακή προσευχή, την οποία μας δίδεξε ο Κύριος και την οποία προσευχόμεθα κάθε Κυριακή σε κάθε ακολουθία και κάθε μέρα. Λέμε στο Θεό «Συγχώρησέ με, Θεέ μου, καθώς εγώ συγχωρώ». Και όταν δεν συγχωρούμε, λέμε ψέματα. Ψευδόμεθα κάθε φορά που προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών. Διότι εφόσον δεν συγχωρούμε, απαιτούμε συγχώρηση από το Θεό. Να συγχωρούμε. Οπότε και ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Ήθε στην προσευχή μας πρώτα να ζητάμε να συγχωρέσει ο Θεός όλους εκείνους που μας έκαναν κακό. Να συγχωρήσει και όλων των ανθρώπων της αμαρτίας. Και μετά να παρακαλούμε να συγχωρέσει και εμάς που του πτέσαμε δυστυχώς πολύ περισσότερα. Κάποτε γράφει στο γεροντικό ότι ένας αδελφός, ένας νεότερος μοναχός, πήγε σε ένα γέροντα πνευματικό και του είπε ότι κάποιος άνθρωπος κλέφτης γυρνά και κλέβει τις καλύβες των πατέρων, το παξιμάδι, τα ελάχιστα τρόφιμα, έκλεψε και εμένα, τα δικά μου. Και σκέπτομαι και πήρα απόφαση να τον καταγγείλω στο δικαστήριο για να συμμορφωθεί, να σταματήσει την αμαρτία και να πληρώσει την αμαρτία και έτσι να του γίνει καλό. Ο γέροντας όμως, ο πνευματικός, τον συμβούλευε και του έλεγε «Όχι παιδί μου, μην το κάνεις αυτό, μην το πας στον δικαστή, μην τον καταγγείλεις, άνθρωπος είναι, συγχώρησέ τον, κάν τον προσευχή να τον φωτίσει, να αφήσει αυτή την κλεψιά. Όχι γέροντα, αυτός δεν συμμορφώνεται, έχει πάρα πολύ καιρό που το κάνει αυτό και του χρειάζεται η τιμωρία. Αν δεν τιμωρηθεί θα συνεχίζει, οπότε του κάνουμε κακό». Όχι παιδί μου, δεν πρέπει να τον καταγγείλεις, όχι στο δικαστή, στο Θεό άφησε την υπόθεση. Ο νεότερος, στηριζόμενος στην άποψή του, δεν υποχώρησε. Τότε ο γέροντας, ο πνευματικός του λέει, εφόσον το έχεις αποφασίσει, πάμε να κάνουμε προσευχή να πάει καλά η δουλειά σου. Και όταν γονάτισαν στην προσευχή, άρχισε ο πνευματικός να λέγει το Πάτερ ημών.
Και όταν έφτασε στη θέση και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, είπε έτσι και είπε ότι «Κύριε, μη μας αφήνεις τα αμαρτήματά μας, διότι και εμείς δεν αφήνουμε τα αμαρτήματα του αδερφού μας. Πάτερ, κάνετε λάθος», δεν λέει έτσι το Πάτερ ημών. «Εφόσον θα πας στον δικαστή να καταγγείλεις τον αδελφό που σε αμάρτησε, αυτό το Πάτερ ημών θα πούμε». Ο αδελφός κατάλαβε ότι είχε λάθος την άποψή του, ζήτησε συγγνώμη και έτσι υποχώρησε στη γνώμη να καταγγείλει τον τέσσερα αδελφό. Αυτή η παραβολή είναι τόσο πολύ διδακτική, είναι τόσο πολύ ωφέλιμη, που εάν συνειδητοποιήσουμε όπως διαβάστηκε η έννοια και η ουσία, είναι πάρα πολύ εύκολα να έχουμε παρησία στο Θεό, παρησία στην προσευχή, όταν θα συγχωρούμε αφιδώς πλούσια κάθε άνθρωπο ο οποίος μας έκανε κάτι κακό. Και όταν θα συγχωρούμε, θα έχουμε το θάρρος, θα έχουμε την παρησία να ζητήσουμε την αιώνια συγγνώμη μας και έτσι να βρεθούμε μετά των σωζωμένων δούλων του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.